Την λήξη της απεργίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αποφάσισε το συντονιστικό όργανο των φορέων στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά θα λειτουργούν με πληρωμή για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Την ίδια στιγμή, οι ασφαλισμένοι αντιδρούν στην εξέλιξη αυτή, καθώς όπως λένε θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο οικονομικά, ενώ θα πρέπει να υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Όπως παίρνουν για τα γυαλιά μετά από 5 μήνες ή προεκλογικά. Μετά από 6 μήνες σου παίρνεις τα γυαλιά, τα 100 ευρώ που λένε, τα παίρνεις μετά από 6 μήνες. Άλλη δουλειά δεν θα κάνεις, θα πηγαίνεις κάτω να κάνεις αιτήσεις. Να περιμένεις μια ουρά στο ΕΟΠΗ στη σειρά, που είναι σαν φούς εκεί πέρα, να περιμένεις 3 ώρες στη σειρά, να σε δώσει καρτελάκι. Θα τα έχεις πληρώσει όμως. Θα τα έχεις πληρώσει, γιατί δεν μπορείς αλλιώς, και να πάρεις τα λεφτά μετά. Πού είναι η δωρεάν ασφάλεια που έλεγε με αριστερή κυβέρνηση που είχαμε? Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, θα καθίσουμε να το φάμε και αυτό. Τι να πω, ξέρω εγώ. Το χέρι στο τσέπι να πληρώνεις, έτσι, έτσι είναι. Εσωτερικό δάνειο. Εσωτερικό δάνειο θα κάνουμε. Δεν γίνεται. Αφού δεν φτάνουνε, δεν θα πάμε στο γιατρό. Τελείως. Έχουν κάνει μια μεγάλη βλακεία. Και τελείως. Γιατί τα συμφέροντα. Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση που έγινε μετά το ραντεβού της Τρίτης με τον Υπουργό και τον ΕΟΠΗ, οι φορείς αποφάσισαν ότι μετά από όσα άκουσαν σταματούν την κινητοποίησή τους. Ωστόσο, όσοι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ θα πηγαίνουν για εξετάσεις, θα πρέπει να πληρώνουν το 85% του κόστους των εξετάσεων και στη συνέχεια να διεκδικούν τα χρήματά τους από τον ΕΟΠΗ. Απαράδεκτο είναι, παιδιά. Πού θα πάμε άλλο? Φτάνει. Δεν υπάρχει δουλειές, δεν έχει τίποτα. Όλοι άνεργοι είμαστε. Θα πληρώνουμε και τα φάρμακα. Τι να πω άλλο. Στα διαγνωστικά κέντρα, για μια εξέταση, θα πρέπει να την πληρώνετε και μετά να παίρνετε τα χρήματα από τον ΕΟΠΗ. Θα τα πάρουμε πότε? Και αν τα πάρουμε? Δεν θα πληρώνουμε, γιατί δεν θα τα πάρουμε πίσω από ό,τι ακούσαμε. Οπότε, αφού δεν θα τα πάρουμε πίσω, θα περιμένουμε πότε θα τελειώσει. Και θα πηγαίνουμε τότε. Άρα... ή θα κλείνουμε ραντεβού σε νοσοκομείο. Πράγμα πολύ απίθανο, αλλά θα το κάνουμε. Ταλαιπωρία για τον κόσμο πάλι. Ως συνήθως δηλαδή. Ποιος θα ταλαιπωρηθεί στο τέλος? Ο κόσμος. Και να ήταν τουλάχιστον, αυτό λέγαμε τώρα με την αδερφή μου, να μπουν τα χρήματα κατευθείαν στο λογαριασμό. Εντάξει, θα ήταν καλό. Αλλά τώρα θα πρέπει να τρέχει στο ΙΚΑ, στην ουρά, να τραβάς τα 1002. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα θα λειτουργήσουν πλέον με αυτόν τον τρόπο και το μέτρο αυτό θα διατηρηθεί μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.